Καλημέρα κύριε Μανδαλώση. Καλό σας μεσημέρι. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Υποψιάζομαι ότι κάνουμε την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, βέβαια, λέγοντας πότε θα ανοίξει, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολη απάντηση. Θα σας πω. Να ρωτήσω, καταρχήν θέλετε να σας κάνω να σας δώσω μια εικόνα τι είναι αποκλεισμένο? Ασφαλώς. Ή θεωρείτε ότι είναι γνωστά, γιατί απλώς επειδή έχουν επαναληφθεί πολλές φορές, να δώσουμε μια καινούργια πληροφορία γι' αυτό. Βεβαίως. Το αποκλεισμένο κομμάτι λοιπόν παραμένει να είναι το κομμάτι από τον κόμβο της Νίκαιας μέχρι το ύψος της Λεπτοκαριές. Αυτό σημαίνει ότι η κυκλοφορία από Αθήνα μέχρι Λάρισα διεξάγεται κανονικά και εννοείται προς Βόλου. Και από βορρά κανείς μπορεί να φτάσει μέχρι το ύψος της Λεπτοκαριάς. Και ίσως λίγο νοτιότερα για κάποιους τοπικούς. Αλλά βασικά για αυτούς που θέλουν να κινηθούν και εκτός των χωριών νοτιότερα της Λεπτοκαριάς, θεωρούμε ότι ο κόμβος της Λεπτοκαριάς είναι το νοτιότερο κομμάτι κατεβαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ουσιαστικά η υδρολογική λεκάνη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και πριν, πολύ ευρύτερες περιοχές του Πηνιού έχει ανέβει πάρα πολύ στάθμη. Το αποτέλεσμα είναι ότι πλημμύρισε ο δρόμος σε συγκεκριμένα σημεία, μεταξύ του κόμβου του Σικουρίου και της Γευτώνης. Εκεί το νερό έχει ξεπεράσει τους 80 πόντους. Πριν μισή ώρα, και αυτό είναι νέα πληροφορία, κάναμε διέλευση, προσπαθήσαμε να κάνουμε διέλευση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με οχήματα, μηχανήματα έργου που μπορούν να αντέξουν νερό με 1-10 ύψος, ναι, και δεν κατέστη δυνατό να περάσουν. Ναι. Μα ναι, δείχναμε μια δορυφορική, την έχουμε και στον αέρα τώρα, χθεσινή, που πραγματικά δείχνει μια απέραντη λίμνη. Ακριβώς. Αν μας ξαναδώσουν τη δορυφορική από το κοντρόλ, μια απέραντη λίμνη που στη μέση οριακά διακρίνεται η γραμμή της Παθέ. Κύριε Μανταλόζη, υπάρχουν πληροφορίες ότι σε σύσκεψη του συντονιστικού στη Λάρισα διαπιστώθηκε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι μέχρι τώρα γνωρίζαμε, με αποτέλεσμα να είναι σίγουρα κλειστή η εθνική οδός σε αυτό το τμήμα για άλλες 48 ώρες. Επιβεβαιώνεται? Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι αν δεν πέσει η στάθμη του νερού και αν δεν ελεγχθεί αυτοκινητόδρομος, ο αυτοκινητόδρομος δεν μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία. Προφανώς λοιπόν οι 48 ώρες είναι, θα έλεγα, και μικρό διάστημα. Δύο ερωτήσεις, αν μπορούμε να έχουμε δύο απαντήσεις. Η πρώτη είναι, θα επιδιωχθεί να βρεθεί τρόπος να γίνει αποστράγγιση των υδάτων με τεχνητά μέσα? Και η δεύτερη ερώτηση, αν γίνει αποστράγγιση, τις επόμενες ώρες είναι στην διάθεση της κυκλοφορίας η Εθνική Οδός ή θα χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος? Πρώτον, δεν μπορεί να γίνει αποστράγγιση, γιατί αφού μιλάμε για μια λίμνη, ένα ενοποιημένο περιβάλλον, αν δεν κατέβει στάθμη συνολικά σε όλη την υδρολογική λεκάνη αυτή του Πηνιού, ακόμη και αν εμείς βρούμε τρόπος να απομακρύνουμε το νερό, στη θέση του θα το καταλάβει πάλι νερό από τη λίμνη που βρίσκεται κατέρωθεν το αυτοκινητόδρομο. Άρα μιλάμε για ένα ενοποιημένο περιβάλλον, δεν υπάρχει δρόμος, υπάρχει μια τεράστια λίμνη. Άρα, ακόμη και αν προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αυτό δεν θα έχει κανένα, συγγνώμη, αποτέλεσμα. Το δεύτερο, προφανώς η λογική λέει το εξής, ότι οι κινήσεις για τις οποίες προετοιμαζόμαστε είναι οι ακόλουθες. Νούμερο ένα, ελέγχουμε συνεχώς τη στάθμη του νερού για να παρατηρούμε την πτώση. Ναι. Προφανώς υπάρχει πτώση, αλλά δεν είναι ικανή και αρκετή για να υπάρχει διέλευση. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα μηχάνημα έργου δεν μπορεί να διέρθει αυτή τη στιγμή, προφανώς πολύ περισσότερο ένα οποιοδήποτε κοινό αυτοκίνητο. Άρα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, σε αυτοκίνητο. Ναι, αν υπάρχουν θέματα ασφάλειας, δομικής επάρκειας, δεν ξέρω αν γεωλογικής επάρκειας. Ακριβώς. Με την κάθοδο, όταν υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων, το πρώτο θα γίνει. Οι συνάδελφοί μου από την τεχνική διεύθυνση που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το θέμα θα κάνουν αυτοψίες σε όλα τα τεχνικά και τον αυτοκινητόδρομο προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα του αυτοκινητόδρομου και μετά θα δοθεί στην κυκλοφορία. Ο δρόμος θα ανοίξει ακόμη και αν έξοδοι της εθνικής οδού είναι πλημμυρισμένοι. Αν είναι καθαρός ο δρόμος. Προφανώς. Μας ενδιαφέρει αυτό. Ο άξονας. Πολύ σωστά το λέτε. Μας ενδιαφέρει ο άξονας, γιατί πρέπει να δώσουμε σύνδεση, πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν και για τη μεταφορά εμπεραγμάτων και για την εφοδιαστική αλυσίδα. Πάνω απ' όλα όμως, πρώτα απ' όλα, ακόμη και να διάσουμε από νερό, θα πρέπει να ελέγξουμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή να ελέγξουμε την καταλληλότητα της υποδομής. Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό πρέπει να μας το πούν οι ειδικοί. Οι υπηρεσίες της Εθνικής
εισοδού κάνουν έτσι μια αποτίμηση του προβλήματος και περίπου κατεκτίμηση πόσο θα μπορούσε να χρειαστεί για να επαναλειτουργήσει ο δρόμος. Υπολογίζουμε, για να σας βοηθήσω, μιλώντας σε συναντήσεις που κάνουμε συνέχεια με τους τεχνικούς μας, ότι θα χρειαστούμε 1 με 2 μέρες από τη στιγμή που θα υποχωρήσουν οι στάθμοι των υδάτων, έτσι ώστε να γίνουν όλοι οι έλεγχοι και να αποδώσουμε το δρόμο στην κυκλοφορία. Το ερώτημα είναι λοιπόν πότε θα υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων. Ακριβώς. Κύριε Μανταλόζη, κοιτάξτε, συγγνώμη, για να σας βοηθήσω, βρισκόμαστε σε ένα άσχημο σημείο, γιατί είμαστε στην κατάληξη της στενοπού των τεμπών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ότι εμείς τροφοδοτούμαστε συνέχεια με νερό από όλη την ηλιακή κοιλάδα και από όλη την υδρολογική λεκάνη συγκεκριμένη. Άρα μπορεί παραδείγματος χάρη βορειότερα από εμάς ή προς την Καρδίτσα να έχουμε τη μείωση και ευτυχώς για τους κατοίκους και για όλο τον κόσμο εκεί. Αυτό σημαίνει όμως όλο αυτό το νερό πρέπει να κατέβει, να περάσει από εμάς και να αρχίζει το νερό. Κοίταγαμε πολύ λεπτομέρεια κάποιες δορυφορικές εικόνες και φαινότανε στις εικόνες από το δορυφόρο αρκετά υψηλής ανάλυσης να φτάνει το νερό σχεδόν στην είσοδο των τούνελ των τεμπών. Υπάρχει περίπτωση να έχει περάσει και μέσα νερό? Δεν υπάρχει θέμα. Όχι. Κοιτάξτε, όχι. Όχι. Εντάξει, αρκεί το όχι. Οι γέφυρες είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Το υδροφόρος ορίζοντας μπορεί να είναι βασμένος, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει σχέση με την ασφάλεια. Mm. Κύριε Μανταλόζη, καταλαβαίνω ότι δεν έχετε ακόμα πλήρη καταγραφή των όποιων ζημιών και αυτό θα γίνει ακριβώς μόλις υποχωρήσει το νερό. Παρ' όλα αυτά, έχετε κάποια εκτίμηση για το οικονομικό μέγεθος της ζημιάς στις εκεί υποδομές? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Δεν θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια πρόβλεψη αν πραγματικά δεν δούμε την κατάσταση που βρίσκεται η υποδομή μετά την υποχώρηση των υδάτων. Μάλιστα. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο σε όλους. Σας και μακάρι να ανοίξει όσο γίνεται πιο γρήγορα η Εθνική Οδός. Για όλους. Να είστε καλά.